Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δείτε κάτι εντελώς διαφορετικό μετά από προτροπή του φίλου μου Στέλιου ή αλλιώς τον ξέρετε και ως κακό χαμό. Αποφάσισα να αγοράσω ένα παιχνίδι το οποίο παιχνίδι δεν το έχω δοκιμάσει. Έχω παίξει όλα τα υπόλοιπα του είδους, έχω παίξει την τελευταία του σειρά. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα τον τρόπο να το παίξω μέχρι πρόσφατα, οπότε και αποφάσισα να το πάρω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό που πήρα. Δεν σας λέω, θα σας κρατήσω σε ανυπομονησία. Κλασικά από το public το πήρα και αυτό γιατί ήταν αυτό το μόνο κατάστημα που το βρήκα, στο οποίο είχε την πιο χαμηλή τιμή και με τα expansion μέσα. Γενικά είναι το παιχνίδι το οποίο όλοι έχουν αγαπήσει, όλοι έχουν λατρέψει, μόνο εγώ δεν μπόρεσα να το παίξω ακόμα μέχρι τώρα, αλλά εντάξει, να που ήρθε και η ώρα μετά από τόσα χρόνια. Και το παιχνίδι αυτό φυσικά, οι περισσότεροι μπορεί να το καταλάβατε, είναι το Diablo το 2, τίποτα άλλο μέσα δεν έχει, οπότε πάει στην άκρη. Λοιπόν, Diablo 2, τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι που τα ξεκίνησε όλα, είναι το παιχνίδι που έφερε την επανάσταση στο χώρο και ξεκίνησε τα πάντα σχετικά, προήρθαν και άλλα παιχνίδια μετά. Η τιμή του είναι όπως βλέπετε 12,99€ και έχει μέσα και τα δύο DLC του που έρχονται μαζί, που ήρθαν μαζί. Βέβαια πολλά χρόνια μετά θα παιχθεί αυτό από μένα, αλλά έχω ακούσει τόσο πολλά καλά σχόλια που πραγματικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω. Έχω παίξει, εντάξει, το Diablo 3 το έχω παίξει, έχω φτάσει πολλές φορές Paragon σε διαφορετικούς χαρακτήρες, έχω παίξει Path of Exile, το οποίο έχω εξελίξει και αυτό πόσες φορές, το έχω φτάσει level 80 είναι εκεί, τι είναι 60, δεν θυμάμαι, δεν έχω καιρό να παίξω. Torchlight, οπότε γενικά στο χώρο είμαι αρκετά εξοικειωμένος. Το μόνο που δεν έχω παίξει ακόμα του χώρου είναι αυτό εδώ. Και πάμε να δούμε το παιχνίδι. Με συγχωρείτε παιδιά, αλλά έπρεπε να το σταματήσω γιατί η κωδική ήταν φάτσα κάρτα σε όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε πάνω κάτω η κωδική, οπότε δεν γίνεται να το... να μην το πειράξω λίγο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το CD με το παιχνίδι μέσα. Disc 1, έχει και Disc 2. Και έχει και Disc 3. Τρεις δίσκοι μέσα, γιατί τώρα τελευταία την πατάω με τα CD, ενώ έχει 2-3, βλέπω μόνο το 1-2. Στο λέει κιόλας, έχει 3, οπότε εντάξει, είμαστε κομπλέ, μεγάλο παιχνίδι. Και πάμε να δούμε, εδώ έχει κανένα άλλο κωδικό, όχι εντάξει, γιατί δεν το τσέκαρα. Έχουμε το manual του παιχνιδιού, πολύ όμορφο. Λέει πώς να ξεκινήσεις, troubleshooting. Έχει και για Mac, παίζει και σε Mac το συγκεκριμένο. Mac ο Κώστας δεν έχει, οπότε... Αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι σταθμός, ένα παιχνίδι ιστορία. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο μετά από τόσα χρόνια θα το δοκιμάσω και εγώ. Και έχουμε και το CD με τα expansion. Είναι πολύ καλή προσφορά, αν το σκεφτείτε ότι το παίρνεις για 10€ και με τα expansion του. Πραγματικά νομίζω ότι τα χρήματά του τα αξίζει και με το παραπάνω. Και δεν θα μπορούσα να μην το συνοδεύσω και με κάτι άλλο. Γιατί δεν γίνεται, σας που σας άνοιξα μόνο τον Diablo. Πάμε να δούμε με τι άλλο συνοδεύω αυτό το παιχνίδι. Που περίμενα να έρθουν μαζί πακέτο προκειμένου να σας τα ανοίξω. Πρόσφατα βρήκα μια πολύ ωραία προσφορά από ένα παιδί στο Insomnia. Και μου έστειλε αυτό εδώ το πακέτο. Αυτό εδώ το πακέτο λοιπόν έχει μέσα το επίσημο strategy guide του Diablo 2, επειδή μου αρέσουν τα strategy guides, κάποια από αυτά τα μελετάω. Θυμάστε στο Terraria, πολύ χρήσιμο, μου λύσε τα χέρια σε πολλά πράγματα, στο Terraria, στο Minecraft, συγγνώμη. Και γενικά τα αγαπάω και βρήκα και κάτι άλλο, οπότε μαζί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και κάτι άλλο εντελώς πιο ξεχωριστό. Τώρα εγώ κάθομαι και παίζω βέβαια. Δεν θέλω να κάνω ζημιά. Γιατί το δεύτερο έβριμα, το οποίο βρήκα και παρήγγειλα, είναι πραγματικά μοναδικό. Ήδη έχει προηγηθεί το unboxing του Witcher
3 που σας έδειξα το artbook και όλα. Και μετά από αυτό έρχεται και αυτό που θα δείτε μόλις τώρα, αν βγουν ποτέ μαζί. Λοιπόν, ω, ναι, καλά καταλάβατε. Αυτό εδώ, πριν να δούμε τον Diablo. Όμως, ας δω λίγο πρώτα τον Diablo, το Strategy Guide, και μετά θα δούμε και το The Witcher. Λοιπόν, ελληνικός επίσημος οδηγός στρατηγικής, το πήρα μεταχειρισμένο από ένα παιδί το οποίο το έδινε στα 10 ευρώ και νομίζω είναι μια πολύ όμορφη, ένα πολύ όμορφο addition για το PC μου και για τη βιβλιοθήκη μου γενικά, και ευκαιρία είναι μια που ξεκινάω το Diablo 2 να δοκιμάσω και το Strategy Guide, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, ασπρόμορφο φυσικά, έχει και κάποιες έγχρωμες σελίδες, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ που είναι ασπρόμαυρο έτσι και θυμίζει κάτι από το παλιά. Πάρα πολύ όμορφο, είναι ολοκένουργιο, κανονικά η τιμή του έχει γύρω στα 17-18 ευρώ, εγώ το βρήκα μεταχειρισμένο, αλλά σε κατάσταση πραγματικά καινούριου. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, και ευχαριστώ πραγματικά το παιδί, από τη Ρόδο μου το έστειλε. Υπέροχο, θα βρει χρήση, γι' αυτό σας είπα ότι θα τα συνδυάσω μαζί με το παιχνίδι και ήθελα να τα ανοίξω και τα δύο μαζί. Και πάμε να σας δείξω τώρα κλείνοντας το artbook του The Witcher. Δεν ήξερα ότι το Witcher το 1 είχε και artbook μαζί, το οποίο artbook έψαξα να το βρω στο eBay, δεν υπήρχε πουθενά. Και πάλι έπεσα πάνω του, καταλαβαίνετε, να παραξενευτώ. Το συγκεκριμένο το πήρα από το παιδί αυτό και αυτό 10 ευρώ, πραγματικά πολύ καλή προσφορά και για τα 2, 10 και 10, 20 ευρώ. Δεν είχα λόγια, λέω τι γίνεται τώρα, υπάρχει artbook Witcher, The Witcher, και δεν υπάρχει στο eBay. Και πάμε να δούμε, είναι σε περιοδικό φάση, δεν είναι hard covered όπως είναι και το προηγούμενο. Όσοι έχετε παίξει το Witcher το 1 όπως και εγώ, ξέρετε πάνω κατ' όλοι τις τοποθεσίες. Εδώ κινούμαστε, Βυζήμα και όλα τα συναφή. Πολλά από αυτά τα υπεροχές υπάρχουν και στο Witcher το 3, να σας το δείξω για να είναι όλο μέσα στο πλάνο όσο γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο. Έχει τις τοποθεσίες, locations, κομμάτι-κομμάτι, πώς χτίστηκε το παιχνίδι. Είναι εντελώς διαφορετικό από το artbook του Witcher 3, μια και σκεφτείτε ότι ήταν η πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να φτιάξει κάτι, δεν είχαν το budget το οποίο είχαν για το Witcher 3, οπότε είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά είναι υπέροχο, πάρα πολύ όμορφο, δείχνει τα στάδια για να φτιάξουν κάποια κομμάτια, πραγματικά. Είναι πιο πολύ τοποθεσίες από ό,τι βλέπω και πώς να φτιάξουν το παιχνίδι. Κάτι εντελώς ξεχωριστό και μοναδικό. Νομίζω ότι μ' αρέσει και είναι μια τρομερή ευκαιρία που βρήκα και δεν μπορούσα να αφήσω να πάει χαμένη. Τώρα το μόνο που μου λείπει είναι κάποια στιγμή να βρω και από το Witcher το 2 το artbook. Πραγματικά σήμερα ήταν πολύ όμορφη μέρα. Είχα ξεχωριστά unboxing, πραγματικά. Τι είναι εντυπωσιακό, δεν μπορώ να πω πραγματικά και το ένα και το άλλο. Αυτό εδώ παιδάκια, λίγο στα γρήγορα, όσο γίνεται δηλαδή να πάρετε μια σύντομη γεύση από το συγκεκριμένο artbook, το οποίο αμφιβάλλω ότι πολλοί έχετε δει στο ελληνικό YouTube, για διάφορους λόγους το συγκεκριμένο δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ, οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι μια πρώτη, όπου το βλέπετε πρώτη φορά σε μένα. Βλέπετε διάφορα πώς... Υποτίθεται ότι θα έβγαινε ο χαρακτήρας πάνω κάτω, σαν τον Dragon, σαν τον Σοκόγκου, πλάκα. Λοιπόν, πρώτα σχέδια του χαρακτήρα πριν καταλήξουμε σε αυτό που έγινε γνωστό σε εμάς ως Geralt of Rivia. Πάρα πολύ όμορφο, μοναδικό, εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει στο 3, αλλά οι παλιοί θυμάστε, πραγματικά οι παλιοί θυμάστε. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Έχουμε και τις ερωτικές σκηνές, οι εικόνες, οι κάρτες τις οποίες συλλέγεις αφού έχεις κοιμηθεί με όλες αυτές τις κοπέλες, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα επόμενα. Λοιπόν, και σκηνές από διάφορα επεισόδια του παιχνιδιού. Αυτό ήταν παιδάκια, σας καθυστέρησα λίγο, αλλά πραγματικά είναι ένα μοναδικό έβριμα το οποίο το βρήκα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, και θα συνδυαστεί μαζί με αυτό εδώ, με τον Diablo
επίσημος οδηγός στρατηγικής και Diablo 2. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Check the now, ήμουν ο Κώστας. Αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο Στέλιο, γιατί με έψησε, με βρίσκω. Πάρτο, πάρτο. Εν τω μεταξύ, για να δείτε πώς είναι πώς τα φέρνει η μοίρα, πρώτα, χωρίς να σκεφτώ να παίξω ποτέ τον Diablo, βρήκα μαζί αυτά τα δύο. Οπότε λέω, ας τα πάρω. Ας πάρω και τον Diablo 2, το Strategy Guide. Πολύ μοναδικό, πολύ όμορφο, πολύ ξεχωριστό. Και ξαφνικά στο καπάκι, μετά από κάνα δύο εβδομάδες, μου λέει, πήγαινε για πάρτο τώρα. Πάρτο, πρέπει να το παίξεις. Άντε, λέω, ας το δοκιμάσω, ας εμπιστευτώ κι εγώ. Γιατί συνήθως εγώ ψήνω το Στέλιο να πάρει πράγματα, τώρα με ψήσε αυτός. Και αφού είχα πάρει το τέτοιο, το θεώρησα ωραία ευκαιρία. Λέω, κοίτα να δεις, καμιά φορά προηγείται η σκέψη και μετά γίνεται και η αγορά, κάτι το οποίο δεν το είχες μάλλον σκεφτεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, Κώστας, check the now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ πολύ, κάντε ένα like, ένα subscribe, οτιδήποτε. Επίσης μπείτε στη σελίδα στο Facebook, κάντε μια συμμετοχή εκεί, ένα like, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.